Κυρίες και κύριοι, στο Ουκρανικό, η αντίστροφη μέτρηση για την μητέρα των μαχών στον Ντονμπάς έχει ξεκινήσει. Από τη μία στην περιοχή κατευθύνεται ρωσικό κονβόι μήκους 13 χιλιόμετρων και από την άλλη οι Ουκρανοί ανοίγουν χαρακώματα για να αντιμετωπίσουν τους εισβολείς. Όλα αυτά την ώρα που προκαλεί φρίκι, σοκ ανά το παγκόσμιο η είδηση πως Ρώσος στρατιώτης αφού πρώτα βίασε, στη συνέχεια σκότωσε ένα μωρό ενός έτους. Κιέβο και Μόσχα ετοιμάζονται για τη δεύτερη και πιο δύσκολη φάση του πολέμου. Οι ατέγγιωτες γυμνές παιδιάδες του Ντομπάς ίσως δυσχεράνουν το έργο του Ουκρανικού στρατού να προχωρήσει σε τακτικές αντάρτικου, όπως έπραξε με επιτυχία στις δασώδεις περιοχές του Βορρά. Εδώ ήταν οι περισσότεροι τάνκοι σражения. Αν δείτε ιστορία, τάκη είναι. Νομίζω ότι ιστορία σχόδεται. Πολλά όμως θα εξαρτηθούν από το εάν οι Ρώσοι θα καταφέρουν να διορθώσουν τα στρατηγικά λάθη που έκαναν στην πρώτη φάση της σειράξης. Ήδη ρωσικό κονβόι μήκους 13 χιλιόμετρων αποτελούμενο από τεθωρακισμένα και μονάδες πυροβολικού, όπως αποκαλύπτουν οι νέες δορυφορικές εικόνες, κατευθύνονται προς την πρώτη γραμμή του πολέμου. Οι δυνάμεις της Μόσχας εκτιμάται ότι θα επιχειρήσουν να πιέσουν τον Ντομπάς από το Χάρκοβο στον βορρά και από τον Ντόνεσκ στον νότο, προκειμένου να περικυκλώσουν τους Ουκρανούς. Όπου τη στρατολογία αποστρατούς και συγκεντρώνει στρατιώτες από την υπεθνιστερία για να καλύψει τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί. Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους και ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν τις ρωσικές επιθέσεις. Ανοίγουν χαρακώματα και περιμένουν τους Ρώσους με την σκανδάλη στο χέρι. Ρεαλιτέτ, не ρεαλιτέτ, главное, чтобы работало. В наших руках работает все, даже палка стрелять будет. Поэтому используем все доступное вооружение, которое нам предоставляют, в принципе. Το ηθικό των Ουκρανών αναπτέρωσε και η Βρετανική βοήθεια που ανακοινώθηκε κατά την ευνηδιαστική επίσκεψη του Μπόρι Τζόνσον στο Κίεβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος με τον Βρετανό πρωθυπουργό περπατούν στους δρόμους της Ουκρανικής πρωτεύουσας γύρω από την πλατεία Ανεξαρτησίας και δέχονται τις επεμφημίες των περαστικών. Είμαστε έτοιμοι για την μεγάλη μάχη, διαμηνύει ο Βολοτιμίρ Ζελένσκι, καθήμενος στις σκάλες του Προεδρικού Μεγάρου, περικυκλωμένος από σακιά άμμου και φανερά εξουθενωμένος. Миру будь-яком випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилась. Από την πλευρά του, ο Ρώσος πρόεδρος προχωρά σε καθαρίσεις στις τάξεις των υπηρεσιών ασφαλείας, εκτονώνοντας την οργή του για την μη επιθυμητή έκβαση της εισβολής. Διέταξε την προφυλάκηση κορυφαίου αξιωματούχου των μυστικών υπηρεσιών, του συνταγματάρχη Σεργέη Πετσέτα. Τις τελευταίες μέρες οι Ρώσοι επιχειρούν να σπάσουν την γραμμή άμυνα στο Κραματόρσκ, ενώ στο Χάρκοβο οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται ανελέητοι. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στον Τερκάτσι και άλλοι πέντε στην περιοχή του Ντόνεσκ. Τις τελευταίες ώρες οι Ουκρανικές δυνάμεις απόδυσαν 8 επιθέσεις στις περιοχές του Ντόνεσκ και του Λουχάνσκ. Намагається прорвати оборону підрозділів Збройних сил України у районі міста Ізюм та встановити повний контроль над містом Маріуполь. Μετά από 45 ημέρες μαχών, μέρος του λιμανιού της Μαριούπολης έπεσε σε ρωσικά χέρια. Η ρωσική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα από την αποβίβαση στρατιωτών. Οι εκοφαντικές εκρήξεις είναι τόσο συνηθισμένες που πλέον δεν συγκινούν τους κατοίκους της μαρτυρικής πόλης. Прилетает мина. Раскалывается на две части, не взрывается, взрыватель не взрывается. Очевидно, она стукнулась не взрывателем, а какой-то там серединой, чем-то раскололась пополам. Παγκόσμια κατακραυγή και αποτροπιασμό προκαλεί είδηση ότι Ρώσος στρατιώτης βίασε και στη συνέχεια πυροβόλησε ένα μωρό μόλις ενός έτους. Στην συνέχεια φέρεται να δημοσίευσε βίντεο με τη φρικαλαία πράξη του με σκοπό να πουλήσει το αποτρόπιο περιεχόμενο στον Dark Web. Ωστόσο έστειλε κατά λάθος και στους συναδέλφους στο επίμαχο βίντεο με αποτέλεσμα να συλληφθεί στη Ρωσία. Σκηνικό φρίκης και στο Μπούζοβα, χωριό κοντά στο Κίεβο, όπου εντοπίστηκε νέος ομαδικός στάφος. Μια μητέρα αναγνώρισε τον νεκρό γιο της από τα παπούτσια που φορούσε. Την ίδια ώρα πυροσβέστες συνεχίζουν τις έρευνες για θύματα οι επιζώντες στα ασυντρίμια της Ποροντιάγκα. Νούμενε γίτη που λέει πως ζαβάλαμε 36 νιού. Δοτσικά η ζιάκη που γίπλε νιμά. Μονε αστάλεσε ουνούκι. Το δράμα πολλών αμάχων συνεχίζεται και εκτός σύνορων. Βετεράνοι του Βρετανικού στρατού εντόπισαν στα σύνορα Ουκρανίας-Πολωνίας κυκλώματα σωματεμπορίας, τα οποία ψαρεύουν τα υποψήφια θύματα τους από το σιδηροδρομικό σταθμό του Λβίβ. Τώρα ισχυρό μήνυμα στη Μόσχα έστειλε η Βρετανία με την